Έχουμε τον κύριο Μαραμή στην γραμμή, την τηλεφωνική, και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από τις Αρχάνες αυτή τη στιγμή. Σας διακόπτουμε και λίγο, γιατί κάνετε έτσι τον έλεγχο στον ήχο εκεί για την παράσταση που είναι απόψε. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Και σεβόμαστε το χρόνο σας. Η παράσταση λοιπόν ήρθε και εδώ, στο νησί μας δηλαδή. Τρεις προγραμματισμένες. Ακριβώς. Ο Ερωτόκριτος, μετά από την πρεμιέρα που έκανε στην Εθνική Λυρική Σκηνή το Μάιο στο Ίδρυμα Νιάρχος, έκανε μια μεγάλη περιοδία ξεκινώντας από την Βόρεια Ελλάδα και Πελοπόννησο και σε όλα τα μέρη, σε συγκεκριμένα μέρη, και επιστρέφει στην Κρήτη. Επίσης, την Παρασκευή παρουσιάστηκε το πλήρες musical, το σκηνοθετημένο, στο Ηρώδιο, σε ένα Ηρώδιο κατάμεστο που είχαν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια 24 ώρες πριν, και αμέσως μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, μετά την Παρασκευή δηλαδή, έχουμε φτάσει στην Κρήτη, όπου θα παρουσιάσουμε με 8 μουσικούς, 4 πρωταγωνιστές, 4 ερμηνευτές και 4 μουσικούς, το συναυλιακό αυτό musical, στις Αρχάνες απόψε στις 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο, αύριο στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Καζαντζάκης, και την 5η-21 στο Ρέθυμνο. Και πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι δεν θα γινόταν αυτό πράξη αν δεν μας καλούσε η περιφέρεια και δεν το υποστήριζε η περιφέρεια, σε συνδιοργάνωση βέβαια με τους Δήμους Αχαρνών, Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Εδώ θα έχουμε μόνο το συναυλιακό κομμάτι βέβαια της παράστασης που παρουσιάστηκε στην Αθήνα. Φαντάζομαι ότι και το κόστος θα ήταν πολύ υψηλότερο για να μετακινηθεί όλο αυτό το... Κοιτάξτε, θα σας πω. Ουσιαστικά έχουμε αυτό που λέμε την όπερα κονσερτάντε. Το κονσερτάντε δηλαδή είναι όταν παρουσιάζεται με αναλόγια η μουσική, η ίδια η μουσική, φυσικά το ίδιο το έργο. Απλά ναι, δεν έχουμε τα σκηνικά και τα κοστούμια, όπου ναι, αν το κάναμε αυτό δεν θα υπερεύαινε τόσο πολύ το κόστος που θα έκαναν οι ίδιοι οι πολίτες παράπονα για τα έξοδα. Οπότε με ένα πολύ λογικό budget καταφέρνουμε και φέρνουμε το έργο εδώ πέρα για να μπορέσει ο κόσμος να τα ακούσει, έτσι ακριβώς όπως έγινε σε όλη την Ελλάδα δηλαδή. Ναι, αυτό είναι ένα από τα αρνητικά της μετακίνησης σε μια πόλη, μεγαλόπολη βέβαια της επαρχίας είναι το Ηράκλειο. Δεν πάβει όμως να είναι κάπως μακριά από το κέντρο. Ο Ερωτόκριτος λοιπόν, αυτό το... Να μιλήσουμε λίγο για το ίδιο το έργο, αν θέλετε να πούμε δύο πράγματα. Η μουσική εκδοχή που έχουμε αυτή τη φορά στον Ερωτόκριτο δεν έχει καμία σχέση σε πρώτη ακρόαση σε σχέση με το παραδοσιακό γνωστό τραγούδι που έχει περάσει στο DNA όλων των Ελλήνων γενικότερα. Ουσιαστικά εγώ έκατσα και άκουσα τη μουσική μέσα από το πρωτότυπο κείμενο, τους Ιαμβικούς 15 σύλλαβους, και έγραψα μία μουσική που φέρει το λεξιλόγιο του musical, που φέρει στοιχεία jazz και blues παντρεμένα με την κρητική μουσική παράδοση, και ξανακούγεται ο λόγος τελείως με μία καινούργια εκδοχή μουσική, σύγχρονη, και που πιστεύω ξεκλειδώνει πτυχές του έργου που δεν είχαν έτσι ποτέ ακουστεί ξανά. Και είναι σημαντικό ότι ένα αριστούργημα της κρητικής αναγέννησης φτάνει ως τις μέρες μας, και μπορεί ένα κοινό που δεν είχε καμία επαφή μαζί του να δει, να ακούσει, έστω και σε μια οπερατική εκδοχή. Αυτό είναι το σίγουρο, και μάλλον μόνο οπερατική δεν είναι η εκδοχή. Δηλαδή, από την άποψη ότι όντως το musical έχει την οπερατική δομή, αλλά σαν άκουσμα είναι πάρα πολύ σύγχρονο. Δηλαδή, ακούγεται με μια μουσική, με σαξοφόνο, με drums, με εγχορδά, με πιάνο, το οποίο θα μπορούσε να ακούγεται σήμερα από μια ραδιοφωνική εκπομπή σαν ένα σύγχρονο τραγούδι. Και αυτό είναι που το φέρνει πάρα πολύ κοντά στους νέους, και αναμφισβήτητα θεωρώ ότι και η περιοδία που έγινε στην Ελλάδα είχε και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα κατά κάποιο τρόπο, γιατί έφερε το έργο σε χιλιάδες κόσμο κοντά. Δηλαδή πάρα πολύ σε αριθμό ακροατές ξανάκουσαν
την ιστορία αυτή και πολλοί είπαν και μάλιστα κριτικής καταγωγής ότι σήμερα αναστήθηκε ο Ερωτόκριτος. Για τους Κρήτες, κύριε Μαραμή, είναι γνωστός ο Ερωτόκριτος, φαντάζομαι πως είναι ή πρέπει να είναι. Ίσως όμως στις άλλες περιοχές, επειδή έχουν υπάρχει μια διαφορετικότητα τοπική και είναι λογικό, να μην ήταν και τόσο γνωστός. Και αυτή είναι μια ιδιαίτερη βοήθεια που δίνουν έργα, όπως το δικό σας, πάντα βέβαια με βάση την ποιότητα καλοδουλεμένα, στο να φέρουν και σε άλλες περιοχές και σε άλλες γενιές τέτοια κείμενα. Εγώ θεωρώ ότι ο Ερωτόκριτος είναι ένα οικουμενικό κείμενο και νομίζω το έχω ξαναπεί κιόλας και ίσως και σε εσάς παλιότερα, ότι αν αυτό το κείμενο είχε γραφτεί στα αγγλικά, αυτή τη στιγμή θα ήταν δίπλα στα έργα του Σέξπιρ, του Σερβάντες, του Γκέτε, όλων των μεγάλων δηλαδή της Ευρώπης, της δυτικής σκέψης, γιατί έχει πολλά βαθιά και φιλοσοφικά νοήματα. Πέραν δηλαδή της ερωτιάς, πέραν από τα πάθη της ερωτιάς, δηλαδή την ερωτική ιστορία των δύο νέων, είναι τέτοιο το βάθος του λόγου και η δύναμη του και η συγκινησιακή φόρτιση. Έχει τόσα κρυμμένα πράγματα μέσα, γιατί μέσα στους 10.000 στίχους ψάχνεις και διαβάζεις και συνέχεια ανακαλύπτεις. Ανακαλύπτεις διαμάντια, θησαυρούς μικρούς, και είναι τόσο οικουμενικό που δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μην τον αγγίξει ένα τέτοιο έργο. Οπότε δεν περιορίζεται καθόλου στην Κρήτη. Αντιθέτως, η Κρήτη με αυτό το έργο εξαπλώνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Και ειδικά με τη μουσική, με το τραγούδι και ειδικά τώρα που πλέον έχουμε και θα έχουμε δηλαδή πλέον στα επόμενα βήματα και υπέρτιτλους στα αγγλικά για αυτό το έργο. Απαραίτητο. Ναι. Να πούμε λοιπόν, για να μην σας καθυστερήσουμε, κύριε Μαραμή, ότι είναι απόψε στις Αρχάνες, στο χώρο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Ακριβώς, αύριο είναι στις 9 πάλι στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης και την Πέμπτη στο Ρέθυμνο, στο Οδείο Ρεθύμνο, δηλαδή στη Σάντα Μαρία ή το Νερατζέ Τζαμί, το μνημείο αυτό του Ρεθύμνου, με ελεύθερη είσοδο πάντα, για όλο τον κόσμο που θέλει να έρθει να ακούσει αυτό το καινούργιο έργο. Μια καλή λοιπόν ευκαιρία και μιας και είστε και εσείς εδώ και υπάρχει και η ελεύθερη είσοδος και αυτό είναι σημαντικό. Καλή επιτυχία απόψε, κύριε Μαραμή, και σας περιμένουμε αύριο στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.